Κύριε Βοδοσόπουλε, καλησπέρα σας. Υπάρχει ένα μνημείο περισσότερο αεροπόρων εδώ στο Φλιατρά, το οποίο τις ενέργειες είχατε κάνει εσείς να γίνει. Εντάξει, ο σύλλογός μας των Φλιατρινών Αεροπόρων αυτή τη στιγμή είναι άτυπος, δεν υπάρχει κάποιος που να ηγείται, απλώς ούτε εγώ εκπροσωπώ, αλλά ξεκίνησα από μια δική μου ιδέα και όταν ήμουν εν ενεργεία, είχα τη δυνατότητα να φέρω στα Φλιατρά αυτό το έξεμα, το οποίο με έξοδο του Δήμου μπήκε στη θέση αυτή και μετά από μια δημοτικό συμβούλιο, έτσι. Νομίζω από την Δημαρχία Ξύγκα, αν δεν κάνω λάθος. Από την Ξύγκα, ναι. Ήταν ομόφωνη απόφαση να ονομαστεί αυτό το παρκάκι εκεί κάτω πλατεία πεσόντων Φλιατρινών Αεροπόρων και να κατασκευαστεί και αυτό το μνημείο που κατασκευάστηκε. Αλλά δεν έχει ακόμα αποπραδοθεί. Δεν έχει αποπραδοθεί, άρα δεν έχουν γίνει και τα αποκαλυπτήρια, τα επίσημα τουλάχιστον αποκαλυπτήρια. Βεβαίως, βεβαίως και το ΓΕΑ περιμένει ακόμα να το ειδοποιήσουμε να γίνουν κανονικά τα πράγματα όπως πρέπει. Δηλαδή θα έρθουν αγήματα, θα έρθουν εκπρόσωποι του ΓΕΑ, εμείς οι απόστρατοι και ενεργεία Φλιατρινοί Αεροπόροι που οτιδήποτε κάποιος στον τόπο του θέλει να παρουσιαστεί το επαγγελμά του, πόσα παιδιά είναι τέτοιοι τώρα ενεργεία Φλιατρινοί, πάρα πολύ, έτσι. Όταν σκεφτείς ότι ο δικός μας αυτός ο άτυπος σύλλογος έχει περίπου τα 100 μέλη τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Ναι. Περιμένουμε ακόμα να τελειώσει αυτό το μνημείο, το οποίο δεν χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα. Μια πλάκα που θα γραφτούν τα ονόματα των 4 Φλιατρινών Αεροπόρων που έχουν καθήκον και εντάξει, ο χώρος γύρω-γύρω να καθαριστεί, να γίνει μια πλαγόστρωση, να βγουν κάποια κολονάκια επάνω. Τα έχουμε δώσει τα στοιχεία αυτά στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Επειδή μου φαίνεται, επειδή είναι δημόσιο και μου φαίνεται ότι θα περιμένουμε πάρα πολλά χρόνια ακόμα όπως ήδη περιμένουμε για να γίνουν τα επίσημα αποκαλυπτήρια, κύριε Θεοδωσόπουλε, μήπως θα έπρεπε να κάνετε και εσείς κάτι έτσι ώστε να τσιγκλίσετε το Δήμο να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί είναι αμαρτία να μένει έτσι. Κανείς πατρινός δεν ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα. Βλέπει μια πτέρυγα αεροπλάνου μόνο χωρίς να γνωρίζει τι χρησιμότητά της, τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί είναι. Ναι, γιατί ακόμα δεν έχει μπει η πινακίδα επάνω που να λέει, ξέρω εγώ, τι είναι το μνημείο των περισσότερων Φλιατρινών Αεροπόρων. Δεν πρέπει και εσύ να κλείσετε λίγο το Δήμο να κάνει κάτι. Εγώ έχω μιλήσει τελευταία και έκανα δύο παραστάσεις στο Δήμο Φλιατρών και νομίζω η μία ήταν μετά από δική σου ενόχληση που μου έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο και μου είπες και σου είπα θα πάω στο Δήμο και μίλησα με τον Πούλο. Ναι. Ο Πούλος δεν είναι αυτή τη στιγμή ο διαμέσου. Ο αντιδήμαρχος είναι. Ο αντιδήμαρχος είναι Φλιατρών, ναι. Ακριβώς. Με αυτόν μίλησα και μάλιστα με διαβεβαίωσε τότε ότι θα γίνει. Αλλά δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Αφού να σκεφτείς ότι έχουμε εδώ το θέμα αυτό που θα δω και στην Πάτρα που μένω, στην Ένωση Αποστράτων, που τους είπα ότι υπάρχει αυτό, και φτάσαμε στο σημείο να πούμε να μαζέψουμε κάποια χρήματα που δεν ξέρουν τα 100 ευρώ, έτσι, σίγουρα. Να πάμε να βάλουμε τουλάχιστον την πλάκα αυτή, την αναμνηστική. Τώρα που και μετά για το θέμα των εγγενείων και των αποκαλυπτηρίων και όλα αυτά, είναι θέμα του πιο επίσημα να μιλήσουμε το υγεία κτλ. Γιατί εγώ ούτε καν ενεργεία είμαι τώρα. Πάντως εμείς σαν ομάδα διαχείρισης του Φλιατρινού θα πιέσουμε και θα ασκήσουμε όσο μπορούμε πίεση και στον Δήμαρχο, τον κύριο Κόλλια, αλλά και στον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Πούλο. Για να γίνει αυτό το πράγμα δεν γνωρίζει κανείς Φλιατρινός. Άμα ρωτήσω, άμα βγω με μια κάμερα έξω να ρωτήσω τι είναι αυτό το πράγμα, θα μου πούνε να δεν ξέρω. Καταλαβαίνω. Θέλω να μάθουμε ο κόσμος τι είναι. Πάντως, γιατί είναι ότι υπάρχει δημοτική απόφαση κανονικά που έχει ονομαστεί αυτή η πλατεία Φλιατρινών Περισσότερων Αεροπόρων και απόφαση για να γίνει αυτό το μνημείο, έτσι. Και έχει κοστίσει κάποια χρήματα μέχρι τώρα. Σαφώς. Σίγουρα έχει κοστίσει. Τα οποία τα έχει βάλει ο Δήμος Φλιατρών, έτσι. Σαφώς, αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί και να γίνει επιτέλους επίσημα τα εγγένεια. Να μάθουμε στα όλα μας τι. Σας λέω ότι το ΓΕΑ, η Α5 Διεύθυνση του ΓΕΑ, περιμένει να τους ειδοποιήσουμε για να γίνουν τα αποκαλυπτήρια και να μάλιστα, αν γίνει καθημερινή, θα έχει και πίσω αεροσκαφών της Καλαμάτας. Καταλαβαίνεις, με άγγιγμα κτλ. Μάλιστα, με κάθε επισημότητα δηλαδή. Βεβαίως, βεβαίως.
Και αυτό θα έχει αντίκτυπο σε όλα τα φιλιατρά, ας πούμε. Για να γίνει κάποια γιορτούλα. Θα είναι παμφιλιατρική, ας πούμε, αυτή η γιορτή. Μάλιστα. Εντάξει κύριε Θεοδωσόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και να είστε καλά. Ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Να είστε καλά, ό,τι σίγουρα θα... Τόση φιατρινή, τόση άλλο χωριό, η πόλη της Πελοποννήσου ή όλης της Ελλάδος δεν διαθέτει τόσους αεροπόρους. Μόνο τα φιλιατρά. Και αυτοί θα πρέπει να τιμηθούν νομίζω. Τουλάχιστον οι περισσότερες μας, αν και έχω αναρτήσει πολλές φορές στα φιλιατρά νιούς το θέμα. Το γνωρίζουμε. Πρέπει. Αλλά με στενοχώρησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι κάποιοι πήγαν και βανδάλισαν αυτό το μνημείο που στο φινάλε ο βανδαλισμός γίνεται κάθε μέρα με την ύπαρξη αυτών των ανθρώπων που είναι εκεί γύρω, που κάθονται και περιμένουν δουλειά. Αυτό είναι καθημερινός, αλλά αυτό έγινε το Σάββατο το βράδυ, όπως είναι οι πληροφορίες μας, ξεπερνάει κάθε όριο. Θα το δείτε άλλωστε σε ανάρτηση, θα γίνει σε λίγη ώρα. Θα λυπηθείτε πολύ. Θα ήθελα να μην το δω. Αλλά πάντως αν μπορείτε να κάνετε κάτι και εσείς από την πλευρά σας, να πιέσετε το Δήμο, κάτι πρέπει να τελειώσει αυτό. Να τελειώσει και να είναι για ένα κόσμο για τα θεατρά. Εμείς και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι καλύτερο γίνεται θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Να είστε σίγουροι. Και να κάνει οπωσδήποτε τους φιλαθλούς υπερήφανους. Να είστε σίγουροι ότι εμείς θα πιέσουμε τον Δήμαρχο και τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο των φιλιατρών. Ωραία. Ασκήσουμε όσο πίεση μπορούμε για να γίνει να τελειώσει επιτέλους αυτό το έργο. Καταλαβαίνω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ και η τοποθεσία είναι πάρα πολύ καλή για τον κάθε επισκέπτη που βλέπει ότι τα φιλιατρά τιμούν τους πεσόντες τους. Ναι, τους νεκρούς τους. Σωστό. Έγινε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Για καλά.